franchise να ζητήσουμε από τον κύριο Μαλικούρτη, Πλάτωνας Μαλικούρτης, διευθύνητη Vision Group, στις δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται το περιοδικό Franchise Business, το franchise.gr και το franchisebusiness.gr. Στις δραστηριότητες του περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε θεσμικά όργανα του franchising, προάγοντας το θεσμό στην ελληνική αγορά. Συγγραφέας του βιβλίου Franchise Business Rules, είναι τέλος και ο εμπνευστής των βραβείων Franchise και πλέον, νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιος, να μας εξηγήσει τι είναι το franchise. Κύριε Μαλικούρτη, παίρνετε θέση και έχετε 7 λεπτά. Είστε έτοιμος? Ξεκινάμε τώρα, Γεωργία. Καλησπέρα σας. Το μικρό μου όνομα είναι Πλάτωνας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Ευχαριστώ και δίνω και τα συγχαρητήριά μου και στην εταιρεία Μέλλον και στον οικοδεσπότη μας στα Παλμία Μπιστρό. Εύχομαι με τα σημερινά σφινάκια να μην ζαλιστούμε, αλλά να αποκτήσουμε όλοι πολύτιμες και πρακτικές γνώσεις. Franchise, λοιπόν. Θα δούμε τι είναι το franchise, γιατί είναι προτιμότερο να ανοίξουμε ένα κατάστημα μέσω franchise και τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκεφτόμαστε να ανοίξουμε ένα μαγαζί franchise και να συνεργαστούμε με μια συγκεκριμένη αλυσίδα. Τι είναι το franchise? Είναι ένας τρόπος επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ δύο μερών, του franchisor και του franchisee. Ο franchisor ή στα ελληνικά δικαιοπάροχος ή δότης είναι αυτός που έχει εμπνευστεί μια επιχειρηματική ιδέα, την έχει σχεδιάσει, την έχει δοκιμάσει, την έχει τεστάρει στην αγορά επιτυχημένα. Δηλαδή, έχει δημιουργήσει ένα κατάστημα το οποίο δουλεύει καλά, κερδοφόρα. Ταυτόχρονα, έχει οργανώσει όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται για τη λειτουργία του καταστήματος αυτού, αλλά έχει σχεδιάσει και τις διαδικασίες για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη συνεχή βελτίωση του δικτύου των καταστημάτων. Των καταστημάτων, δηλαδή, που ανοίγουν οι franchisees, το δεύτερο μέλος της συνεργασίας. Ο franchisee, λοιπόν, αυτός που ανοίγει το κατάστημα ή αλλιώς δικαιοδόχος ή λήπτης, είναι αυτός ο οποίος επιθυμεί να ξεκινήσει μια δικιά του επιχείρηση. Είτε κατάστημα λιανικής ή μια επιχείρηση εστίασης ή και μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, όπως είναι κέντρα δυνατίσματος, κτηματομεσητικά, γυμναστήρια κλπ. Υπάρχουν κάποιοι οικονομικοί όροι του franchise. Ο πιο βασικός είναι τα entry fee. Τα entry fee τι είναι? Είναι το αρχικό ποσό που δίνει ο franchisee, αυτός δηλαδή που ανοίγει το κατάστημα, στον franchisor, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα της αλυσίδας, να πάρει την τεχνογνωσία, να του δοθεί μια γεωγραφική περιοχή αποκλειστικότητας στην οποία δεσμεύεται ο δικαιοπάροχος ότι δεν θα ανοίξει αυτός ή τρίτος franchisee κατάστημα σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή άλλο και έτσι προστατεύεται από τον εσωτερικό ανταγωνισμό της αλυσίδας για να μην κανιβαλίζει το ένα μαγαζί το άλλο. Του παρέχεται η αρχική εκπαίδευση και του παρέχεται και μία σειρά αρχικών υπηρεσιών υποστήριξης με τη βασική το να βρεθεί, να αξιολογηθεί και να διαπραγματευτεί το μίσθωμα για το κατάστημα στο οποίο ενδιαφέρεται να ανοίξει ο franchisee. Ταυτόχρονα, καθώς συνεχίζει να λειτουργεί το κατάστημα του franchise, δίνει στον franchisee ένα ποσοστό επί του τζίρου του ή ένα ελάχιστο ποσό κάθε μήνα, αυτό που λέμε royalties. Τα royalties είναι τα απαιτούμενα χρήματα που πρέπει να έρχονται σαν έσοδα στον franchisor προκειμένου να καλύπτει τα έξοδα των κεντρικών του υπηρεσιών. Γιατί ο franchisor στελεχώνεται κατάλληλα. Με υπεύθυνο marketing, υπεύθυνο λειτουργίας, υπεύθυνο παραγωγής, υπεύθυνο αποθήκης και ούτω καθεξής. Πολλές φορές ακούμε και τον όρο marketing fees. Marketing fees είναι πάλι ένα ποσοστό ή επί του τζίρου ή επί των αγορών ή ένα ελάχιστο ποσό κάθε μήνα, το οποίο πάλι δίνεται στη μητρική εταιρεία προκειμένου να καλυφθούν οι ενέργειες marketing σε πανελλήνιο επίπεδο. Αυτό λοιπόν είναι το franchise και η σχέση μεταξύ των δύο μερών. Έχουμε δύο επιλογές. Να ανοίξουμε ένα κατάστημα μόνοι μας ή να ανοίξουμε ένα κατάστημα μέσω franchise. Γιατί ανοίγουμε ένα κατάστημα? Κυρίως για δύο λόγους. Ο ένας λόγος και ο πιο συνηθισμένος είναι εξ ανάγκης. Θέλουμε μια καινούρια επαγγελματική δραστηριότητα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάποιες ευκαιρίες που νιώθουμε ότι υπάρχουν στην αγορά και αυτό είναι επιχειρηματικότητα ευκαιρίας και το βλέπουμε περισσότερο επενδυτικά. Το 90% των Ελλήνων σήμερα στρέφεται στο franchising
για επιχειρηματικότητα εξ ανάγκης. Αλλάζει καριέρα. Είναι άνεργος, βρίσκει δουλειά, αγοράζει μία θέση εργασίας μέσω franchise. Και γιατί το franchise είναι πιο καλό από το να ανοίξουμε μία επιχείρηση μόνοι μας, αν μη τι άλλο, τα στατιστικά που βγάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης τι λένε. Λένε ότι στα 3 πρώτα χρόνια της, μία επιχείρηση έχει 80% πιθανότητες να κλείσει. Δηλαδή, 8 στις 10 επιχειρήσεις κλείνουν τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Στο franchise, το νούμερο αυτό, η αναλογία, είναι αντίστροφη. Λιγότερο από ένα κατάστημα franchise στα 10 κλείνει τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Και γιατί αυτό. Όταν θέλουμε να ανοίξουμε μια επιχείρηση μόνοι μας, θα πρέπει να βρούμε το όνομα, να το λογοτυπήσουμε, να το κατοχυρώσουμε, να βρούμε έναν αρχιτέκτο να μας κάνει τα σχέδια να είναι και εργονομικά, να αποφασίσουμε τι γκάμα προϊόντων θα πουλάμε, σε τι τιμές θα τα πουλάμε, να βρούμε προμηθευτές που θα μας δώσουν το value for money που χρειαζόμαστε και να συνεχίσουμε μετά τη λειτουργία του καταστήματος. Έτσι θα χάσουμε και χρόνο και χρήμα. Ενώ με το franchise όλα αυτά είναι λυμένα, έτσι κερδίζουμε χρήμα και χρόνο και ταυτόχρονα ελαχιστοποιούμε κατά πολύ το ρίσκο. Γιατί? Γιατί η μητρική εταιρεία, ο franchisor, το έχει ξαναδοκιμάσει. Έχει κάνει ένα ή και περισσότερα καταστήματα, λειτουργούν πλέον επιτυχημένα, έχει συναντήσει δυσκολίες και τις έχει λύσει και τις έχει οργανώσει, γιατί αυτές τις δυσκολίες ενδεχομένως θα τις συναντήσουμε και εμείς σαν νέα μέλη του δικτύου franchise και ο franchisor θα έχει άμεσα την λύση. Τι πρέπει να προσέξουμε όταν επιλέγουμε ένα σύστημα franchise? Θεωρώ ότι δύο είναι τα σημαντικά. Το ένα είναι αυτό που θα κάνουμε να μας αρέσει. Να κοιμηθούμε το βράδυ και να ονειρευτούμε ότι το πρωί θα πάμε στην καινούργια μας εργασία. Να μας αρέσει λοιπόν το αντικείμενο, καθώς θα είναι ένα αντικείμενο το οποίο θα μας απασχολεί πολλές ώρες την ημέρα και θα αγχωθούμε γι' αυτό και θα μας απασχολεί ακόμα και στον ύπνο μας. Και το άλλο είναι να καταλάβουμε τις ανάγκες της νέας επιχείρησης. Το ωράριο, ότι ένα κατάστημα εστίασης λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και σίγουρα το οποιοδήποτε franchise, είτε είναι εστίαση είτε είναι κατάστημα λιανικής, δεν είναι το 9 to 5 δουλειά γραφείου. Έχει ένα ρίσκο όπως όλες οι επιχειρήσεις και θέλει μία δέσμευση από εμάς ότι θα είμαστε πάνω στο μαγαζί, το οποίο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, να προσέχουμε κάθε μέρα και να προσπαθούμε να το βελτιώνουμε και να ακούμε τον franchisor και όλα μας τα προβλήματα να τα μεταφέρουμε σε αυτόν, ζητώντας τις σχετικές λύσεις. Έτσι λοιπόν το franchise έχει αναδειχθεί πλέον ως η απόλυτη έκφραση της επιχειρηματικότητας.